Χριστός Ανέστη χαρά μου, μια Κυριακή. Ορισμένοι υποστηρίζουν βέβαια ότι επειδή το λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει ημέρα Κυριακή. Εγώ σας είπα, όχι εγώ, αλλά σύμφωνα με τις γνώμες των πατέρων ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε την ημέρα, ουδέ την ώρα, το λέει ξεκάθαρα, και την ημέρα δηλαδή. Άρα, να φύγει η σκέψη μας από την Κυριακή, λέει ο Άγιος Νικόδημος, το μεσονύχτιο λέει. Δηλαδή, ξημερώματα Κυριακής. Αλλά, σας λέω και αυτό ότι πάλι δεν μπορούμε, γιατί είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Ευαγγελίου. Ουδέ ώρα, ουδέ ημέρα. Λέει, ξεκάθαρα, ούτε την ημέρα ξέρω. Και το λέω αυτό γιατί κάποιος από την Αθήνα, αδερφός μας, μου έστειλε έτσι μία αυτή ερώτηση, η οποία όμως εκεί καταλήγει από τη Συμφωνία Πατέρων. Αυτό να θυμάστε εσείς. Αυτό που εμείς αποδεχόμαστε είναι όταν μαζεύτηκαν όλοι οι πατέρες σε Οικουμενικές Συνόδους και αποφάσισαν μαζί. Έτσι. Μόνο αυτό αποδεχόμαστε. Τα άλλα είναι γνώμες των πατέρων, οι οποίες βέβαια δεν είναι πώς να πω, ανασταλτικές σωτηρίας μας, δηλαδή κάτι που θα σου πει ο Άγιος δεν θα σε πάει στην κόλαση, έτσι. Αλλά είναι μια διαφοροποίηση. Σας είπα και άλλη φορά. Υποστήριζε ένας Άγιος ότι όσοι μορφώνονται και πάνε, ας πούμε, αποκτούν πλατιά μόρφωση, πάνε πιο εύκολα στον παράδεισο, γιατί ανοίγει το γνωστικό τους πεδίο και μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τα κείμενα κτλ. Και ένας άλλος έλεγε, όχι, εγώ είμαι αγράμματος και υποστηρίζω ότι οι αγράμματοι μπορούν να πάνε πιο εύκολα στον παράδεισο. Λοιπόν, είτε αγράμματος είτε γραμματιζόμενος, δεν σε πολύ η γνώμη του Αγίου αυτή, η προσωπική γνώμη, ας πούμε. Και δεν είναι πάρα πολλές. Όσοι ξέφυγαν όμως τα δογματικά θέματα, όπως ο Οριγένης, πάει, χάθηκαν μετά. Εντελώς. Και καταδικάστηκαν. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με τις τέσσερις εκκλησίες από τις 7, για τις τρεις μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, για να δούμε κι άλλα αποκαλυπτικά θέματα σε σχέση πάντα με τη συμπεριφορά μας, σας λέω, η οποία απότερο σκοπό έχει και αυτό βοηθάει, η αποκάλυψη βοηθάει σε αυτό, να σωθούμε. Παραλαμβάνω, δεν είναι αποκάλυψη ούτε ο Νηροκρίτης, ούτε οι προφητείες των Μάγκες και των Νοστράδαμων που λένε για κάποια γεγονότα, έτσι, όχι φανταστικά, αλλά κάποια γεγονότα συνταρακτικά. Εμάς η αποκάλυψη είναι για να πάρουμε την ελπίδα ότι παρόλο όσο θα τραβήξουμε, θα πάμε κοντά στον Χριστό. Γιατί πολλές φορές, τώρα μπορεί να είμαστε, ας πούμε, χαλαροί αυτή τη στιγμή, πολλές φορές οι προετοιμασίες είναι πάρα πολύ δυνατές και μπορεί να χάσεις και την πίστη σου. Έχοντας την αποκάλυψη, λοιπόν, ξέρεις ότι θα πας εκεί. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με το τέλος του δευτέρου κεφαλαίου και όλο το τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Για να φτάσουμε σήμερα στην πέμπτη ομιλία, στο τρίτο κεφάλαιο. Συνολικά έχουμε πόσα κεφάλαια η Αποκάλυψη? 22. Έχουμε δρόμο λοιπόν ακόμα. Πάμε στην Εκκλησία των Θυατήρων. Έτσι. Μικρός θυμάμαι, από εκεί που περνούσα πάντα, στη γειτονιά μας είχε οδός Θυατήρων. Αλλά πού να ξέρουμε τότε εμείς τι ήταν τα θυάτυρα. Θυάτυρα λοιπόν ήταν κάποτε πρωτεύουσα της Λυδίας στη Μικρά Ασία και είναι ανατολικά της Περγάμου. Για την εκκλησία της Περγάμου μιλήσαμε. Δηλαδή σιγά σιγά, αν πάρουμε κέντρο τη Σμύρνη, που τη θυμάστε που είναι, απέναντι από ποιο νησί. Σάμο. Είναι η Σμύρνη. Μουσάτες. Πού, απέναντι από ποιο νησί ελληνικό είναι η Σμύρνη. Από τη Χίο λοιπόν, απέναντι. Και παίρνοντας σε κέντρο τη Σμύρνη, λέμε Έφεσο, Πέργαμος, τώρα πάμε Θυάτυρα, τα οποία είναι νότιο-ανατολικά της Περγάμου, δηλαδή έτσι όπως κοιτάμε, κατά εκεί και προς τα κάτω, έτσι. Όχι όπως βλέπετε εμείς, όπως βλέπετε εσείς, κάντε, που είναι η Ανατολή προς την Τουρκία, νότιο-ανατολικά είναι προς τα κάτω. Έφτανε δηλαδή, τα Θυάτυρα φτάνανε προς τα κάτω, έτσι ώστε να μπορούν να είναι πρωτεύουσα της Λυδίας.
Τέλος πάντων, την εποχή που γράφεται η Αποκάλυψη, γύρω στο 95, είναι μια άσημη πόλη και μικρή. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, είναι η πόλη που συγκεντρώνει τις περισσότερες, πώς θα το πω έτσι, τις περισσότερες σειρές. Δηλαδή, λέει τα πιο πολλά εδώ στα θυάτερα ο Άγγελος που απεστάλλει από τον Κύριο. Έτσι. Το παράδοξο εδώ είναι ότι ενώ ο Επίσκοπος είναι πάρα πολύ καλός και έχει πολλά έργα και η μικρή πόλη αυτή πάει μπροστά, το πρόβλημα είναι στο σπίτι του. Και φυσικά δεν εκπλησόμαστε υπό την έννοια ότι ξέρουμε ότι τα προβλήματα μας πάντοτε είναι μέσα, έτσι. Μέσα. Αυτό που φοβόμαστε κυρίως είναι ο κακός μας εαυτός. Και μετά φοβόμαστε τον διάβολο. Το τι ακριβώς πρόβλημα είχε μέσα στο σπίτι του ο Επίσκοπος, γιατί σας θυμίζω οι επίσκοποι ήταν έγγαμοι τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, όχι αποκλειστικά έγγαμοι, διάλεγαν, γινόντουσαν και οι έγγαμοι, γινόντουσαν και οι άγαμοι. Μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο αποφασίστηκε ότι μόνο οι άγαμοι θα γίνονται επίσκοποι. Έτσι. Πριν όμως, δηλαδή πριν το 325 μετά Χριστό, οι επίσκοποι είχαν οικογένειες, οι πιο πολλοί. Τέλος πάντων, ξεκινώντας στο 18 στίχο και το αγγέλο της εν θυατήρης Εκκλησίας γράψων, τάδε λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού όμοιοι καρπολιβάνων, συναντάμε για πρώτη φορά να λέει ο Κύριος Υιός Θεού. Αρχίζουν τα πράγματα λοιπόν και δυσκολεύουν. Έτσι. Μέχρι τώρα ήταν Υιός ανθρώπου. Και φυσικά το κάνει αυτό γιατί ο Επίσκοπος των Θυατήρων βάζει νερά μέσα από τη βάρκα. Βάζει νερά. Είναι μέσα στο σπίτι του το πρόβλημα. Και θα δείτε παρακάτω ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τέλος πάντων, είχε σοβαρό λοιπόν λόγο να μιλήσει για την οικογένειά του, γιατί από ό,τι φαινόταν ο Επίσκοπος Θυατήρων δεν μπορούσε να κάνει κουμάντο στο σπίτι του. Και πήγε να κάνει κουμάντο στην εκκλησία. Καταλάβατε. Βέβαια, το παράδοξο ήταν ότι την εκκλησία την κουμάνταρε καλά. Στο σπίτι του όμως είχε χάσει την μπάλα και θα σας πω παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Δυστυχώς, επειδή δεν είναι δυστυχώς αυτό, βέβαια είναι ευτυχώς για μας, ο Κύριος μπαίνει και στα βαθύτερα του ανθρώπου και φυσικά και μέσα στο σπίτι του. Παρατηρούμε εδώ ότι ο Επίσκοπος Θυατήρων είχε μία σύζυγο η οποία είχε ασυμφωνία μαζί του. Θα σας το πάω μαλακά, μαλακά, έτσι, μέχρι να καταλήξω. Ο άλλος μπορεί να σκεφτεί ότι, ξέρω εγώ, αυτά που συμβαίνουν τώρα στις οικογένειες, τι συμβαίνει τώρα στις οικογένειες, πάει ο ένας με τον άλλο. Αυτό. Το πιο γνωστό είναι αυτό τώρα. Ότι δεν υπάρχει πλέον συνοχή στην οικογένεια και γίνεται το ένα να δεις. Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα κυρίως του Επισκόπου της Εκκλησίας των Θυατήρων. Ξέρετε βέβαια πάρα πολύ καλά ότι η οικογένεια, όπως και να το κάνουμε, δεν σύεται, είναι ιερός θεσμός. Στη Ρωσία, τον περασμένο αιώνα, προσπάθησαν να διαλύσουν το γάμο κάνοντας πολιτικό το γάμο επί κομμουνισμού και μάλιστα μετά κάναν το διαζύγιο αυτόματο, αυτό που έγινε και στην Ελλάδα μετά από λίγο. Το αυτόματο ποιο ήταν, ήταν πιο εύκολο στη Ρωσία. Έστειλε ένα γράμμα στον πρόεδρο και ο πρόεδρος έλεγε εντάξει, είστε χωρισμένοι. Ενώ είχαν παντρευτεί θρησκευτικά. Ενώ είχαν παντρευτεί έτσι. Στην Ελλάδα έγινε το αυτόματο διαζύγιο κάποια στιγμή και βλέπετε ότι μετά από αυτό φτάσαμε τώρα 60% των γάμων να διαλύονται εν τέλει. Στη Ρωσία μετά όπως το πάθανε, ήρθε μετά ο Πούτιν και τώρα απαγορεύεται το διαζύγιο. Για να βγάλεις διαζύγιο πρέπει να κάνεις. Δεν απαγορεύεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί, είπε σου λέει αυτός, αν πάμε έτσι, θα διαλύσουμε όλοι. Καταλάβετε. Και το απλοποίησε. Τέλος πάντων, ο Επίσκοπος των Θυατήρων, προσέξτε, όπως λέει στο 19 στίχο της Αποκάλυψης, έχει αγάπη, πίστη, διακονία, υπομονή. Και τα έργα σου λέει, τα έσκατα είναι πλήρω να τον πρώτο. Προσέξτε, πρώτη φορά το λέω αυτό. Δηλαδή αυτά που κάνεις τώρα είναι πιο πολλά από ό,τι έκανες παλιά. Δηλαδή έχει ο Επίσκοπος Θυατήρων μία
διαδοχική πρόοδο. Και λέει τώρα κάποιος, καλά, εγώ ξέρω ότι αν κανείς δεν πάει καλά στο σπίτι του, μετά δεν μπορεί να πάει καλά και έξω. Για να δούμε λοιπόν. Το σίγουρο είναι ότι ο ζήλος του, έτσι, που σας ανέφερα τώρα, η αγάπη προς τον Θεό και η πίστη του, αλλά και η μεγάλη υπομονή που έχει, φυσικά θα έχει υπομονή μεγάλη, γιατί αν έχεις και στο σπίτι σου μέσα το έντερο νήμιση, το οποίο τελικά είναι έντερο νήμιση και σου στρίβει τα έντερα, είναι ακόμα περισσότερη η υπομονή που έχει. Αλλά τι θέλω να πω εδώ, ότι εξαιτίας των έργων του συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί διατηρεί το ζήλο του επειδή ασχολείται επιμελώς με τη δουλειά του. Και ο ζήλος εκείνος που έχει στη δουλειά του και το ότι είναι σε ελίγωση, τον κάνει να έχει προσέξει. Πίστη, υπομονή, αγάπη, ζήλο και μεγάλη υπομονή. Και φυσικά αυτό το οποίο δεν έχει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η τεμπελιά και εκτός την τεμπελιά και ο φανφαρισμός. Να λέει, α, εγώ, ποιος τι κάνω, εγώ κάνω πολλά πράγματα. Αυτά τα κάνει ο τεμπέλης συνήθως για να συμπληρώσει το χρόνο που χάνει στην τεμπελιά. Ενώ αυτός που δουλεύει, δουλεύει. Όπως ο επίσκοπος Θυατήρων. Και μάλιστα δεν δουλεύει, προσέξτε, ούτε στην αρχή της επισκοπίας του, ας το πούμε έτσι, ούτε στο μέσο, αλλά στο τέλος. Δηλαδή, του λέει, τα έργα που κάνεις τώρα είναι περισσότερα από όσα έκανες νέος. Και είναι πολύ θαυμαστό αυτό. Αυξάνεται λοιπόν γεωμετρικά, αν μπορώ να το πω έτσι. Αλλά φτάνουμε εδώ λοιπόν, ενώ είναι τόσο γενναίος και έχει τόσο μεγάλη αυτοκυριαρχία και δεν λογαριάζει κούραση, να του λέει ο Χριστός, προσέξτε, να τον κατηγορεί γι' αυτό. Ο Χριστός λέμε εμείς γιατί ξέρουμε ότι είναι ο Χριστός, έτσι. Αν δεν πει ο Χριστός, πέστε ο Άγγελος ή αυτός ο οποίος έχει τα πόδια ο Σίχαρ Πολυβάνου ή ο Ων ή ο Α και ο Μέγα, πέστε τι θέλετε εσείς. Του λέει λοιπόν ότι σε κατηγορώ για τη γυναίκα σου. Προσέξτε, να το κάνω έτσι λίγο πιο λιανό. Έγαμε η επίσκοπη ήταν ας πούμε Άγιος Σπυρίδων. Είχε γυναίκα ο Άγιος Σπυρίδων. Ήτανε ο Άγιος Γρηγόριος Νεοκεσαρίας. Ήτανε ο Νήσις, συγγνώμη, που ήταν αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου. Ήτανε ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που ήταν ο Άγιος Γρηγόριος, ο Ναζιατζινός. Έγαμος ήταν και αυτός. Δεν περιορίστηκε ο ζήλος τους. Γίνανε Άγιοι και μάλιστα μεγάλοι, αν και είχαν οικογένεια. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Γιατί ενώ τον επαινεί, τον κατηγορεί στην ουσία ότι δεν μπόρεσε να κάνει κουμάντο στο σπίτι του. Για να δούμε στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου ποιο είναι αυτό το κουμάντο που δεν έκανε. Αλλά έχω κατά σου ολίγα. Ολίγα, ευτυχώς. Ότι αφήσει τη γυναίκα σου η Ιεζάβελ, το Ιεζάβελ δεν είναι το όνομα της γυναίκας του, είναι το όνομα αυτινής που κυνηγούσε τον προφήτη Ηλία. Αλλά τον ονομάζει Ιεζάβελ. Τέτοια είναι η γυναίκα σου. Ή λέγει αυτήν προφήτη και διδάσκει και πλανά τους αιμούς δούλους πορνεύσε και φαγήν ειδωλόθητα. Αυτή την υποκρίτρια λοιπόν που έχεις μες στο σπίτι σου λέει και διδάσκει στους άλλους άλλα πράγματα που τη διδάσκεις εσύ. Τι θα γίνει με αυτήν. Τι θα πούμε. Παρακάτω θα δείτε τα μισά σου τα παιδιά τα πήρε με το μέρος της. Και όντως έτσι τα μισά πήγανε με αυτόν, τα μισά πήγανε με εκείνο. Δεν ξέρουμε τον αριθμό, μπορεί να ήταν πολλά, μπορεί να ήταν λίγα, δεν έχει σημασία. Τι θα γίνει λέει, με αυτήν η οποία λειτουργεί σαν την Ιεζάβελ. Η Ιεζάβελ, θυμίζω, ήταν αυτή η οποία ήταν γυναίκα του Αχάβ, τον είχε πει ο προφήτης, μην την παίρνεις αυτή, είναι δωλολάτρης. Αυτός είπε τότε, το έχουμε κάνει το περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη, αυτός είπε τότε, θα μετανοήσει μωρέ, εντάξει. Αυτή όμως ήταν τόσο πονηρή, η οποία έφτασε στο σημείο να εξαφανίζει όλους τους προφήτες. Και έμεινε μόνο ο προφήτης Ηλίας, τον οποίο τον κυνηγούσε στα βουνά επάνω. Γι' αυτό και λέει ο προφήτης Ηλίας, εκεί που κάναμε στο τέτοιο βασιλιών. Εγκατέλειπα, υπολέλημε, μονότατος λέει. Έμεινα μόνος μου, εξαιτίας αυτής της γυναίκας. Τον είχε κάνει δηλαδή τον Αχάρα το σκουπίδι. Του λέει λοιπόν ο Χριστός, τον επίσκοπο, τι κάνεις εδώ πέρα τώρα, Σιλή.
Τι νομίζεις ότι κάνεις μάλλον. Την έχεις για να μετανοήσει, ενώ αυτή κάνει κακό τόσο πολύ στην Εκκλησία. Και έδωκα αυτή χρόνων, λέει παρακάτω, ή να μετανοήσει. Και ου θέλει μετανοήσει εκ της πορνείας αυτής. Βέβαια, το τι είναι ηθικό και ανήθικο στην Παλαιά Διαθήκη και στην Γενή και στην Αποκάλυψη και σε όλα τα 76 βιβλία, το έχουμε μάθει, φαντάζομαι, επιτέλους. Ο κόσμος ξέρει ότι ηθικό ή ανήθικο είναι αυτό που είναι μέσα στο βρακί σου. Για να μιλάμε ξεκάθαρα. Εμείς στην Αγία Γραφή μαθαίνουμε ότι ηθικό και ανήθικο δεν είναι μόνο αυτό που είναι μέσα στο βρακί μας. Είναι και αυτό που είναι και πιο πάνω. Και μέσα στην πλούζα μας. Εδώ. Και μέσα εδώ. Κάτω από το καπέλο μας. Και αυτό που είναι και μέσα στα παπούτσια μας. Είναι ηθικό ή ανήθικο. Οπότε, λέγοντας εδώ ότι δεν μετανοεί της πορνείας αυτής, μπορεί να έκανε και τέτοια πράγματα. Γιατί σύμφωνα με αυτά που πρέσβευε η Εζάβε, ήταν μέσα και αυτό. Δεν είχε, ας πούμε, κάποιο εμπόδιο. Ναι, ήταν ειδωλολατρία γενικότερα. Αυτό όμως που κυρίως, δεν θέλω να πω κυρίως, τέλος πάντων, όλα μαζί να τα πούμε έτσι, είναι ότι συνεχίζει στον 22 στίχο, ότι όλους, λέει, αυτούς που πηγαίνουν μαζί της και κάνουν αυτά που κάνουν και τα τέκνα αυτής, προσέξτε τη διαφορά, σας είπα νωρίτερα ότι τα τέκνα αυτής είναι τα δικά της τα παιδιά. Θα μου πείτε όλα τα παιδιά της, όχι, αυτά που είχε πάρει με το μέρος της. Γιατί σας είπα ότι κάποια πήγαν με το μέρος του επισκόπου και κάποια πήγαν μαζί της. Θα τα βάλω, λέει, προσέξτε, εγώ που είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, επικλίνειν εις θλίψην μεγάλη. Τι εννοεί τώρα εδώ, θα τους ξαπλώσω στο κρεβάτι, εννοεί θα τους δώσω μια μεγάλη αρρώστια, γιατί ενώ την είπα να μετανοήσει και δεν μετανόησε, αφού δεν καταλαβαίνει πλέον τι να κάνει και αφού εσύ δεν κάνεις τίποτα, έτσι καταλαβαίνει, θα την ξαπλώσω εις θλίψην μεγάλη. Το περίεργο το οποίο βλέπουμε εδώ, και φυσικά δεν θα εξηγεί το αλλιώς αν δεν σας έλεγα τη διαφορά, είναι ότι θα την πληρώσουν και τα παιδιά. Τι φταίνε τα παιδιά. Αλλά δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Ο κόσμος, σας είπα, απολυτοποιεί. Λέει, οι αμαρτίες γονέων παιδεύουν στέκνα, χωρίς να ξέρει τι σημαίνει αυτό. Λέει, θα το βρουν στα παιδιά σου, θα το βρεις. Εμάς μας το ξεκαθαρίζει όμως. Γιατί αλλιώς, σας είπα, θα ήταν πολύ τρομακτικό να το πληρώναν τα παιδιά του Επισκόπου, η δική του, αν θέλετε, πώς το πούμε, όχι αγάπη προς την γυναίκα του, στην ουσία κακό την έκανε, γιατί δεν την έβαλε στη θέση της. Έτσι. Και αυτό λέμε πολλές φορές ότι άνδρας πρέπει να είναι άνδρας. Και όταν λέμε να βάλω στη θέση, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να βοηθήσω τον άλλον να πατήσει στον ίσιο δρόμο. Δεν εννοώ άλλα πράγματα που πάει το μυαλό σας. Αλλά όταν εδώ μας ξεχωρίζει ξεκάθαρα και μας λέει τα παιδιά τα οποία οι ερμηνευτές, οι πατέρες, δηλαδή, τα οποία την ακολούθησαν θα βρουν κακό μαζί της, τότε τα πράγματα λίγο μαλακώνουν, λίγο ηρεμεί μέσα μας. Και λέμε, ναι, αυτό είναι δίκαιο, άμα τα παιδιά αυτά την ακολούθησαν και είναι ειδωλολάτρες και είναι αυτά, τι θα πάθουν και αυτοί, αυτό που θα πάθει και αυτοί. Και φυσικά είναι και η ντροπή στο τέλος, γιατί ενώ, λέει, τώρα ξεφεύγει αυτή και κάνει τα έργα που κάνει και ενώ το παίζει χριστιανή, από πίσω διδάσκει την αίρεση, κάποια στιγμή, λέει, αυτή θα ντραπεί πάρα πολύ. Γιατί θα ντραπεί πάρα πολύ, το λέμε παρακάτω εδώ, και γνώσονται πάσε εκκλησία. Θα γίνει γνωστό παντού. Ένα παραδειγματάκι, άμεσο το έχουμε εδώ πέρα. Δεν το έχουμε εμείς, το ζούμε. Και ελπίζω προσεχώς και σε άλλες πόλεις. Κάποια στιγμή, η αίρεση κάποιου νου, τσουπ, έγινε γνωστή σε όλες τις εκκλησίες. Σε όλες τις εκκλησίες, σε όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο η αίρεσή του, αλλά και τα έργα του. Γιατί? Γιατί ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι ένας, αλλά είναι πολύ, και έκανε αυτό το έργο. Και να αποκαλύψει τη σαβούρα που έκρυβε ο υποκριτής, πάρα πολύ καλά κρυμμένη, εκεί που ήξερε να κρύβει. Θα μου πείτε και πάλι,
δεν έπρεπε κατευθείαν να την πιάσει αυτήν ο Κύριος και να την κοπανίσει να τελειώνουμε. Γιατί παρατηρεί τον Επίσκοπο? Για να βλέπετε λοιπόν τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι αυτά όλα βαραίνουν τον Επίσκοπο. Γιατί τον βαραίνουν? Γιατί αυτός είναι υπεύθυνος. Και όταν φτάνει η ώρα να πρέπει να ξεχωρίσει κάποια πράγματα και να γίνει αυστηρός και δεν το κάνει, βλέπετε, ενώ έχει έργα, ενώ έχει ζήλο, ενώ έχει υπομονή, ενώ έχει αγάπη, το λέει, πρέπει να κάνεις και αυτό. Τι να έκανες δηλαδή? Να πω εγώ κάτι? Αν δεν καταλάβαινε, να την έδιωξες. Έτσι είναι. Ένα παράδειγμα. Αν προσπαθούσες και δεν καταλάβαινε, να την έδιωξες. Τέλος πάντων, δυστυχώς εδώ λέει και για τα βαθέα του σατανά, αυτή λοιπόν η Ιεζάβελ, ας την πούμε έτσι, έκανε και μαγείες και αποκρυφισμούς και αστρολογίες και πνευματισμούς, τα έκανε όλα δηλαδή, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Και ειδωλολατρίες και αιρέσεις και τα πάντα, έτσι. Και θα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μέσα σε όλα αυτά εντάσσεται και η σαρκική ανηθικότητα. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν με μαγείες και με τέτοια και με τέτοια, κάνουν όργια, έτσι. Και συνεπώς και αυτή φυσικά έκανε ερήμην του αλουνού, ο οποίος έκανε τα έργα του Θεού, έκανε έργα τέτοια. Το ένα φέρνει το άλλο. Παρ' όλα αυτά, τελειώνοντας στον Επίσκοπο Θυατήρων, ημίν δε λέγω της λυπής της εν Θυατήρης, ως ουκ έπουσι τη διδαχήν ταύτη, ήτινες ουκ έγνωσαν τα βαθέα του σατανά, ως λέγουσι, ου βάλω εφ' ημάς άλλο βάρος, πλην ο έχετε κρατήσατε έως ο ανοίξω. Και τελειώνει το δεύτερο κεφάλαιο. Δηλαδή, και στον ίδιο το λέει, αλλά και σε όλους το λέει, ότι όσοι δεν αποδεχθήκατε αυτή την ασυδοσία και αυτή τη χαλάρωση την οποία δίδασκε κρυφά, προσέξτε τη λεπτομέρεια, κρυφά τα έκανε. Πήγαινε από σπίτι σε σπίτι, έτσι, ήταν υποκρίτρια, είπαμε. Εξωτερικά φαινόταν η γυναίκα του Επισκόπου, αλλά πήγαινε από εδώ και από εκεί και έκανε αυτή τη δουλειά. Παρ' όλα αυτά λοιπόν λέει ο Άγγελος ότι εσάς που κρατήσατε τη διδασκαλία μου, θα σας ενισχύσω, θα σας ανεβάσω και θα σας απομακρύνω από τα έργα τα βαθέα του σατανά. Και όταν λέει έργα βαθέα του σατανά και μιλάει για μαγείες και αποκρυφισμούς και δεν ξέρω εγώ, φανταστείτε τι όμορφο που είναι αυτά τα πράγματα και τι ψυχοφέλιμο και τι καλά. Γιατί ρωτάνε μερικοί και λένε, πειράζει κανένα χαρτάκι, πειράζει κανένα οπάπ, πειράζει κανένα, το οπάπ το λέω επειδή είναι γενικά όλα μέσα, πειράζει κανένα εκείνη, πειράζει κανένα, τι να σου πει. Εδώ μιλάει για τα βαθέα του σατανά. Και ο Νικών και ο Τυρών, άχρη τέλος τα έργα μου, δώσω αυτό εξουσία επί των εθνών. Βλέπετε, τι είναι εξουσία επί των εθνών? Δεν είναι να το δώσει να βασιλεύσει σε άλλες χώρες, όχι. Είναι να είναι δυνατότερος ο χριστιανός από τον ειδωλολάτρη. Και έτσι μας έδωσε την εξουσία του πατίνε πάνω όφο και σκορπίων. Άμα κάνουμε το σταυρό μας, λέει, μπορούμε να πατήσουμε φίδια και σκορπούς και να μην πάθουμε τίποτα. Αυτό είναι. Αυτή την εξουσία δίνει. Και επιμανείς αυτούς εράδος σιδηρά, ως τα σκεύη τα κεραμικά συντριβήσετε, ως καγώ ήλυφα παρά του πατρός μου, και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Να και κάτι άλλο. Τι θα του δώσει, στην ουσία λέει για τον ίδιο, αλλά τα λέει γενικά, βλέπετε, για όλους, γιατί έτσι πρέπει, για όλους είναι. Θα του δώσω το αστέρι το πρωινό, τον αυγερινό λέμε εμείς, κάποτε ήταν ο Αιωσφόρος, έτσι, ο οποίος πατούσε το κουμπί και έβγαινε η μέρα. Θα του δώσω λοιπόν αυτό το φως, το πρωινό, θα του δώσω τη δυνατότητα να ανοίξει τη ζωή και να μπει μέσα σε αυτήν. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν εδώ από τα έργα της Ιεζάβελ και έτσι θα τυπωθεί κιόλας και η ομιλία σήμερα, ότι το ήθος, έτσι, και το αν ήθος, το να έχεις ήθος ή να μην έχεις, τελικά τι είναι το πόσο είσαι προσιλωμένος
στη θυσία και στην αγάπη την οποία διδάσκει ο Χριστός και φυσικά στην υπακοή προς τις εντολές του, έτσι. Αυτό είναι που φέρνει και τα επόμενα. Είναι λυπηρό λοιπόν, και το επαναλαμβάνω για να κλείσω, να νομίζει ο κόσμος και να περιορίζει το ήθος του στη σεξουαλική του συμπεριφορά και τίποτα παραπάνω. Και όλα τα άλλα να νομίζει ότι είναι καλά. Ενώ εδώ ελέγχεται ο Επίσκοπος των Θυατήρων και η Εκκλησία για αυτό το πράγμα. Τι έπρεπε να γίνει, φαντάζεστε. Πάντως, εγώ δεν θα πω τι έπρεπε να γίνει, αλλά οι απειλές είναι πάρα πολύ αυστηρές, το είδατε. Έτσι ακριβώς πρέπει και εμείς έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κοντά μας, θα πω εγώ, να φερθούμε, αν είναι τέτοιος. Τελειώνει το δεύτερο κεφάλαιο με την Εκκλησία των Θυατήρων και πάμε στην Εκκλησία των Σάρδεων, στη Λιχνία δηλαδή των Σάρδεων. Παλιά πόλη και αυτή, η οποία τώρα είχε πέσει σε παρακμή, έτσι. Ήτανε πιο νότια ακόμα από τα Θυάτηρα, πιο κάτω δηλαδή, προς την Κύπρο ας πούμε, τα παράλια της Μικράς Ασίας. Και εδώ μαζί με την πόλη φυτοζωή, από ό,τι φαίνεται και ο Επίσκοπος. Του λέει το Αγγέλο της Ενσάρδες η Εκκλησίας γράψουν. Τα δε λέγει ο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρας. Είδα σου τα έργα, ότι όνομα έχεις, ότι ζεις και νεκρώσει. Εδώ οι ερμηνευτές λένε, επειδή λέει ότι και όνομα έχεις, προφανώς λέει, το όνομα αυτού του Επισκόπου θα ήταν κάτι σε σχέση με τη ζωή. Ας πούμε, ζωσιμάς, ζωτικός, τέτοιο όνομα θα είχε. Γιατί του λέει, το όνομά σου λέει ζωή, ενώ εσύ είσαι ψόφιος. Βλέπετε. Γι' αυτό και λέει, προσέξτε τώρα, που έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού. Γιατί το λέω. Γιατί το πνεύμα είναι που δίνει τη ζωή. Και ποιο πνεύμα μάλιστα, το Άγιο Πνεύμα. Άρα ο Επίσκοπος του Σάρδεων, παρόλο που ήταν Επίσκοπος, μέσα στα μυστήρια όλη την ώρα, ένας ιερέας και ένας επίσκοπος μπορεί να κάνει και 3 και 4 και 5 μυστήρια τη μέρα. Φανταστείτε, να κάνει λειτουργία, να κάνει γάμα, να κάνει βάπτιση, να κάνει ευχέλιο, να κάνει τα πάντα, χειροτονία, να κάνει όλη την ώρα μέσα μυστήρια είναι. Και δεν είχε Άγιο Πνεύμα ο Επίσκοπος του Σάρδεων. Ήταν νεκρός. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, γίνεται. Καμιά φορά με ρωτάνε μερικοί, λέει, μα καλά αυτός τώρα κηρύττει για τον Χριστό, αυτά που λέει δεν τα πιστεύει. Γίνεται, ξέρετε. Όταν η ζωή αυτή είναι μόνο ένα επάγγελμα και όταν δεν έχεις Άγιο Πνεύμα και όταν το χειρότερο, προσέξτε, θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι καλός, τότε όλα τελειώνουν. Τότε είσαι αυτό που λέμε εμείς χριστέμπορος. Πουλάς τον Χριστό, τον εμπορεύεσαι και δεν έχεις καμία σχέση. Πουλάς το ρόγο πατάτες και δεν σε ενδιαφέρει η πατάτα, ούτε που βγαίνει, ούτε που κοίτει. Πουλάς, ξέρω εγώ, ένα προϊόν και δεν σε νοιάζει τίποτα. Σε νοιάζει μόνο το πρέπει να το πουλάς. Αυτό. Αυτό έκανε και αυτός λοιπόν. Δεν είχε ζωή. Γιατί, γιατί ο χορηγός της ζωής είναι το Άγιο Πνεύμα. Ποιος είναι ο χορηγός της ζωής, ο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού. Και το 7 επαναλαμβάνω σημαίνει το έτσι, όλο το Άγιο Πνεύμα το έχει ποιος, το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και εδώ αναφέρεται έτσι, γιατί τελικά ο Επίσκοπος του Σάρδεων ήταν νεκρός πνευματικά. Δηλαδή είχε σώμα και πνεύμα, αλλά δεν είχε Άγιο Πνεύμα. Δεν το υπολόγιζε με λίγα λόγια. Δεν το πίστευε. Δεν προσευχόταν, δεν εξομολογιόταν, δεν νίστευε, δεν ζούσε αυτό το οποίο έλεγε στους άλλους. Ήταν σαν το αυλάκι που κάνουμε με τσιμέντο για να περάσει το νερό. Το αυλάκι ποτίζεται. Όχι. Περνάει το νερό μόνο μέσα. Και ποτίζει τα δέντρα μας και το μπαξέ μας. Δεν ποτίζεται το αυλάκι. Και η σωλήνα παροχής που έχετε στο σπίτι σας για να έχετε το νερό, δεν ποτίζεται. Ποτίζει μόνο. Σε φέρνει το νερό στο νεροχύδι και πλένεσαι. Και βάζεις νερό και πίνεις. Η σωλήνα δεν ποτίζεται, καταλάβετε. Δεν πίνει νερό. Έτσι λοιπόν, πώς γίνεται, λέει, φοβερό πράγμα και μάλιστα επίσκοπος, προσέξτε, να μην έχει θεία χάρη. Είναι φοβερό.
Και μάλιστα ξέρετε, η Θεία Χάρις, άμα φύγει, μετά ξεχνιέται ακόμα και η μνήμη της. Δεν θυμάσαι πώς ήταν όταν ήσουν με τη Θεία Χάρη. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Δεν θυμάσαι, πούμε, την αγάπη, την ειρημία, τη χαρά. Ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα μάθαμε απ' έξω αυτά. Πρέπει να τα μάθετε απ' έξω αυτά τα 7. Βγάλετε ακόμα στο πνεύμα του συστήν. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, μακροθυμία, Χριστότητα. Μαζί πάει αυτό. Και αγαθοσύνη, μαζί πάει αυτό. Λοιπόν, εντελώς, γιατί ναι, δεν μπορούμε να δώσουμε τώρα, δεν θα κάνουμε μάθημα για τη Θεία Χάρη, δεν μπορούμε να δώσουμε ένα ορισμό, αλλά την έχουμε νιώσει. Δηλαδή αυτός εδώ ο άνθρωπος δεν είχε νιώσει τίποτα. Γιατί? Η μόνη εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε και βγαίνει από την Αγία Γραφή είναι ότι ήταν σκληρός. Και το σκληρό, να το πω διαφορετικά, ήταν κτίνος. Το κτίνος τι είναι, ξέρετε? Ένα γομάρι που λέμε. Ένα ζώο και μισό. Αλλά και πάλι κακώς το λέμε για τα ζώα αυτά. Ας πούμε, βλέπουμε τον ελέφαντα, τι, ένα κομμάτι κρέας, κεφάλαια. Κι όμως κάνουν πολλά ωραία πράγματα τα ζώα. Και το κτίνος που λέμε δηλαδή είναι, πολύ του είναι αυτόν ο οποίος είναι πεθαμένος και δεν έχει Άγιο Πνεύμα και δεν παίρνει φως και δεν παίρνει χαρά και δεν έχει ζήλο μέσα του. Και τα έργα του είναι νεκρά. Αυτό είχε ο Επίσκοπος του Σάρβου. Δεν είχε έργα, τίποτα. Και για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Για δες εσύ μέσα σου ο καθένας που παρακολουθείς. Βέβαια και το να παρακολουθείς την ομιλία είναι έργο. Μήπως δεν έχεις έργα? Τι έργα λέει να έχω, ταινίες? Όχι ταινίες. Λέει, πάω στη δουλειά μου, δουλεύω 8 ώρες. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Έργα αγάπης, έργα Χριστού. Έχεις? Δεν έχεις. Συμμετέχεις στα μυστήρια? Δεν συμμετέχεις. Βαριέμαι, λέει, κάνω και τα λοιπά. Να πω και κάτι έτσι δικό μας. Τι είπαμε για τους χημικούς ψεκασμούς, να βάζουμε κάθε πρωί λίγο ευχέλη εδώ να σταυρώνουμε. Σταυρωνόμαστε. Για να δω, σταυρωνόμαστε. Σταυρωνόμαστε ή κοιμόμαστε. Σταυρωνόμαστε ή κοιμόμαστε. Και το λέω και σε εσάς που είστε μακριά. Δηλαδή, όλη την ώρα είμαστε μες στο μυστήριο. Και γίνεται, λέει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μες στο μυστήριο να μην ζει, να είναι νεκρός. Κι όμως, γιατί? Γιατί έχει εγωισμό, γιατί έχει κοινοδοξία, γιατί τον ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, γιατί η ζωή του είναι ευχαρίστηση μόνο από την ύλη. Μόνο ευχαριστιέται άμα φάει, μόνο ευχαριστιέται άμα πιει, μόνο ευχαριστιέται με άλλα πράγματα. Αλλιώς δεν ευχαριστιέται. Τι καταλαβαίνει εκεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Ότι δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Γιατί? Δεν ευχαριστείται στην προσευχή, δεν ευχαριστείται στη θεία κοινωνία, στη θεία λειτουργία, στην τίποτα. Ευχαριστείται μόνο στα άλλα. Τα βάζουμε κάτω. Τραβήξτε μια γραμμή. Γράψτε. Πνευματικά έργα, κοσμικά έργα. Τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει. Για να καταλάβετε αν είστε επίσκοπος Σάρδρων ή άλλος επίσκοπος. Γιατί αυτός δεν είχε τίποτα. Δεν περνούσε λέει τίποτα από μέσα. Και θα έλεγε κανείς, γιατί κρατούσε τη θέση του? Γιατί η θέση του είχε μια εξουσία. Είναι αυτή. Έτσι. Λέει, παροιμία ελληνική, ας με λένε κουκουλίνα και ας πεθαίνω από την πείνα. Και τη δόξα που λέει εμείς σαν το χρήμα, όχι, ανάποδα. Να, σωστά το είπα δηλαδή. Και αλλάζει το πράγμα. Εγώ δεν την παραδέχομαι αυτή την παροιμία. Το χρήμα που λέει εμείς σαν. Κανείς δεν εμίσησε το Θεό. Παρά μόνο ο άνθρωπος του Θεού. Λοιπόν, και για να μην πολυλογούμε, του λέει στο τέλος ένα πάρα πολύ απλό. Όνομα έχεις, και σας είπα ότι μπορεί να λεγότανε ζωσιμά, ζωτικός κτλ. Αλλά είσαι πεθαμένος. Τελείωσε. Πεθαμένος γιατί δεν έχεις έργο. Δεν χτυπάνε καμπάνες. Δεν εξομολογούνται οι άνθρωποι. Δεν πιστεύουν οι άνθρωποι. Δεν κοινωνάνε, δεν διαβάζουν, δεν προσεύχονται, δεν. Τους λες να περνάτε καλά, τους λες εγώ ακούω τι λέει ο κόσμος, δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι πατέρες και η εκκλησία. Τους λες κάτι τέτοια πράγματα. Γιατί? Μα δεν έχεις έργα, δεν έχεις μέσα σου. Ξέρετε, αργά ή γρήγορα, ένας άνθρωπος ο οποίος κηρύττει τον Χριστό και δεν τον ζει, φαίνεται αργά ή γρήγορα. Θα πει μια τέτοια μεγάλη βλακία, τόσο μεγάλη κοτσάνα,
που θα γίνει γνωστός από παντού. Ενώ όταν ζεις, ναι, μετά λέει συνέχεια. Μετά λέει συνέχεια. Ενώ όταν ζεις, δόξα τω Θεώ, υπάρχει και η μετάνοια. Έχουμε φτάσει στο σημείο, τώρα θα πω και ένα άλλο, σημαντικό είναι βέβαια, τόσο πολύ να μην ζούμε, αν θέλετε, την πνευματική ζωή, να είμαστε δηλαδή χριστιανοί κατ' όνομα, που ακόμα και το όνομα το χαλάσαμε. Ναι. Δεν το λένε τον άλλον, δεν το φωνάζω Δημήτρη, το φωνάζω Μίμης. Μίτσο. Πώς. Δεν τον ενδιαφέρει να ακούσει το όνομά του Δημήτριος, το οποίο είναι και προτρεπτικό προς την αρετή. Και αφού Δημήτριο με λένε, ο Άγιος Δημήτριος. Το λένε Μίμη. Το λένε Τάσο. Το λένε Μάκη. Γιατί νομίζετε είναι αυτά. Γιατί σιγά σιγά δεν το συνδυάζουμε το ένα με το άλλο. Ας με λέει Μίμη, τι με πειράζει. Γιατί δεν ζούμε την καθημερινότητα ως πνευματική ζωή και μετά δεν μας πειράζει και το όνομα. Βέβαια, προσέξτε, ακόμα και σε αυτόν δίνει ο Θεός μια ευκαιρία. Του λέει, αν θες να διορθωθείς, γίνου γρηγορών, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο δεύτερο στίχο μάλλον, συγγνώμη. Γίνου γρηγορών, ξύπνα με λίγα λόγια. Θα μου πείτε, μπορούσε να ξυπνήσει τους άνθρωπους. Μπορούσε. Σας το είπα και στην αρχή. Αν ξεκινούσε έτσι όπως ήταν εκείνη την ώρα, τη δραστηριότητά του την πνευματική, τα πάντα, το πιο μικρό. Λίγο να προσευχηθεί. Λίγο να πάει να γυρίσει μια βόλτα, να δει τι κάνουν οι άνθρωποι. Να παρακαλέσει το λέω, δηλαδή να προσευχηθεί γι' αυτό, να ασχοληθεί με αυτόν. Που αυτό είναι το έργο του. Ναι. Τι λένε τώρα σήμερα οι δεσποτάδες, άμα μην ασχολείσαι με τον κόσμο. Τρελή, όχι, παλαβή. Και μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι πεθαμένοι, και δεν νιώθουν ότι ο άλλος είναι μια ψυχή. Έτσι. Ότι ο άλλος είναι μια ύπαρξη. Και ασχοληθώ τώρα με τα προβλήματα, τα γνώλια. Αλυσβερής να γίνεται. Πες βγες, πλήρωνε, τελειώνουμε. Αυτούς είναι ο νεκρός επίσκοπος. Αυτά έλεγε και ο επίσκοπος άρα. Τι νομίζετε ότι έλεγε. Του λέει όμως, ξύπνα, στήριξον τα λοιπά αέμερον αποθνίσκη, ούγα ρε βρικά σου το έργο πεπληρωμένο ενώπιον του Θεού μου. Όλα τα έκανες, λέει, ό,τι και αν έκανες, μισά. Δεν τα έκανες ολοκληρωμένα. Σήκω πάνω και κάνει μια σωστή δουλειά του. Αυτό. Σε ποιον το λέει. Στον επίσκοπο. Και σε μένα το λέει. Και σε σένα το λέει. Και σε σένα το λέει. Τι λέει. Προσευχή σου κανονικά. Νίστεψε κανονικά. Πάνε μια φορά στην εκκλησία από το πρωί. Όχι 9 η ώρα. Σοβαρέψου λιγάκι. Του λέει αυτούνου. Και τα λέει και σε εμάς μετά. Γίνε πεπληρωμένα τα έργα ενώπιον του Θεού. Η έργα ολοκληρωμένα, η έργα με ζήλο και μάλιστα έργα. Προφανώς, κοιτάξτε, αυτός θα έκανε και τίποτε έτσι. Πώς θα πούμε, για ξεκάρφωμα. Θα έκανε το σταυρό του, ξέρω εγώ, και αυτόν έτσι. Κάτι θα έκανε, μπορεί να έδινε κανένα έτσι, μια λιμουσίνη, κάτι θα έκανε. Αλλά δεν είχαν αξία αυτά, γιατί ήταν μισά. Μερικοί νομίζουν, επειδή υπάρχουν κάτι δασκαλίες τέτοιες, ο Θεός λέει θα μας ελεήσει γιατί πετάξαμε κάποτε ένα κρεμμύδι. Είναι αυτά είναι όμως για τους άπιστους, δεν είναι για τους πιστούς, είναι για τους ζωντανούς. Είναι για τους πεθαμένους, δεν είναι για τους ζωντανούς, έτσι. Γι' αυτό και του λέει στο τέλος, στο τρίτο στίχο, μετανόησον. Γιατί, εάν ουν μη γρηγορήσεις, ήξω επισέως κλέπτης. Και ουμή γνώση ποιαν ώραν ήξω επισέ. Αν λέει πλέον δεν ξυπνήσεις και είσαι κοιμισμένος, θα έρθω κι εγώ κάποια στιγμή, θα μπω από το παράθυρο ξαφνικά και θα σε κάνω χρακ και τέλος. Γιατί, θα λέει κανείς τώρα εδώ διαβάζω σε αυτός, αν είναι τιμωρός ο Θεός, μα δεν τιμωρός. Αν ο άλλος κοιμάται όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα, ξαφνικά θα έρθει ευνίδιος ο θάνατος επ' αυτός. Γιατί καταρχήν δεν τον περιμένει. Δεύτερον, δεν θα προετοιμάσετε. Και τρίτον, φυσικά, του να έχει προειδοποιήσει. Δεν θα έχει δώσει σημασία στα λόγια του Θεού, ο οποίος του λέει, θα έρθω ξαφνικά και δεν θα ξέρεις, λέει, ποια ώρα θα έρθω σε σένα. Και όταν λέμε θα έρθω μια και καλή. Γι' αυτό, λοιπόν,
όταν κουφεύουμε στα παραγγέλματα και στις εντολές του Θεού, είναι και αυτό μία αίρεση. Έτσι. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Δεν βαριέσαι το ένα, δεν βαριέσαι το άλλο και φανταστείτε το κάνει τώρα αυτό ένας επίσκοπος. Ε. Μετά στο κήρυγμα που θα πει τέτοια πράγματα, στη λειτουργία που θα κάνει τέτοια πράγματα θα κάνει, στις εντολές που θα δώσει, τέτοιες εντολές θα δώσει και τέτοια πράγματα θα πει και συνολικά θα είναι, δεν θέλω να πω αιρετικός, ένας πεθαμένος άνθρωπος. Έτσι. Η τιμωρία λοιπόν έρχεται, όπως λέει και έρχεται και η ανταμοιβή. Ε? Γιατί έχεις λίγα ονόματα, λέει. Αού και μόλυναν τα ημάτια αυτών και περιπατούσι με τεμού ελευκής, ότι άξιοι εσύ. Βλέπεις. Υπάρχουν οι κάποιοι. Γι' αυτό, αν θέλει κανείς να βρει δηλαδή ιερέα και επίσκοπο, το βρίσκει. Έτσι. Υπάρχει. Υπάρχει. Πώς είναι, λέει. Άστο το πώς είναι. Μπορεί να είναι ένας. Μπορεί να είναι μισός. Θα τον βρεις όμως αν θέλεις εσύ. Και φυσικά ο Νικών ούτως περιευαλείται εν ηματίης λευκή. Αυτός ο οποίος θα συμπεριφερθεί έτσι, σαν να του λέει όχι σαν και σένα, θα πάρει τη Βασιλεία του Θεού, θα ζήσει και ο μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής. Βλέπετε τι ωραία. Ε? Και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτών. Ποιο όνομα, αυτό το οποίο στήριξε. Κάποτε λέει στην κατοχή, πήγαν κάποιοι να τους εκτελέσουν οι Γερμανοί και εκεί που τους είχαν, ένας από αυτούς που ήταν στο απόσπασμα Γερμανός, είπε, α, αυτόν εκεί πέρα τον ξέρω, μην τον σκοτώνουμε. Και τον βγάλαμε. Επειδή τον ήξερε ο Γερμανός. Κάτι φαίνεται. Και γλίτωσε. Φανταστείτε πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό το γεγονός και φανταστείτε πάλι τον εαυτό σας στη θέση αυτού νου που ξαφνικά γλίτωσε επειδή τον ήξερε ο Γερμανός. Πώς θα είναι όταν θα πει ο Χριστός για μας. Αυτός είναι δικός μου. Βγάλτε τον από εκεί. Βλέπετε. Για πάντα μας θα είναι αυτό. Δεν θα είναι. Άντε και αυτός που σώθηκε μπορεί να έζησε 100 χρόνια. 100 χρόνια ήταν όμως. Αυτό θα είναι για πάντα. Βλέπετε. Αυτό θέλει να χρησιμοποιήσει στον κοιμισμένο ο Χριστός και να του πει ξύπνα, γιατί εγώ έτσι θα κάνω σε σένα. Αλλά αν συνεχίζεις να πεθαίνεις και να είσαι πεθαμένος, και αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας, επαναλαμβάνω, ο ζωντανός χριστιανός είναι ο ηθικός χριστιανός, αυτός που έχει πνεύμα θυσίας, αυτός έχει ήθος, αυτός που έχει αγώνα για να ζήσει, έχει ήθος, γιατί η ζωή του δόθηκε και δεν του δόθηκε ο θάνατος, να πηγαίνει όλη τη μέρα έτσι και να βαριέται και να γκρινιάζει και αυτό με πειράζει και δεν είναι καλό και το άλλο. Και περνάει ο καιρός, το χρονόμετρο γυρνάει. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι χριστιανός. Δεν έχει μέσα το Άγιο Πνεύμα. Σαν αυτόν τον επίσκοπο Σάρδεν, ο οποίος περνούσε τον καιρό τα πούς. Έτρωγε και καλά, έπαιγε και καλά. Πάμε τώρα και στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Την πρώτη τελευταία. Η οποία αργότερα ονομάστηκε Νεοκεσάρια. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ξέρουμε εμείς οι περισσότεροι τον Άγιο Γρηγόριο, επίσκοπο Νεοκεσαρίας, ο οποίος ήταν τόσο σπουδαίος που όταν πήγε στην επισκοπή του είχε μόνο 17 χριστιανούς και την ημέρα που πέθανε ήταν μόνο 17 δωρολάτρες. Λέει η ιστορία. Η Φιλαδέλφεια λοιπόν μετονομάστηκε αργότερα σε Νεοκεσάρια. Το παράδοξο εδώ είναι όπως με τον επίσκοπο της Σμύρνης, σχεδόν όχι ακριβώς, ότι δεν κάνει καμία παρατήρηση στον επίσκοπο της Φιλαδέλφειας. Είναι δηλαδή πλήρως ευχαριστημένος. Για να δούμε όμως πώς γίνεται αυτό. Τάδε λέγει, τρίτο κεφάλαιο, 7 στίχος, ο Άγιος ο αληθινός, ο έχων την κλίν του Δαβίδ, του κλειδί δηλαδή, ο ανοίγων και ουδείς κλείσει, και κλείω και ουδείς ανοίξει. Δεν λέει κάτι φοβερό εδώ για να φοβηθεί ο άλλος.
ίσα του λέει κάτι στηριχτικό, υποστηρικτικό. Του λέει, εγώ είμαι ο Άγιος, ο αληθινός, εγώ έχω τα κλειδιά. Και άμα θέλω κλείνω και άμα θέλω ανοίγω. Σαν να του λέει, εξασφαλίστηκες. Εγώ θα ανοίξω και θα σε βάλω μέσα. Γιατί όμως γίνεται αυτό, για να δούμε σε ποιον θα το πει αυτό από εμάς, αν θέλετε και έτσι. Λοιπόν, όταν λέει εγώ είμαι ο Άγιος, αντιλαμβάνεστε ότι θέλει να μιλήσει σε Άγιο. Δυστυχώς, η φράση αυτή που λεγόταν, η λέξη αυτή που λεγόταν για τον κάθε χριστιανό τώρα έμεινε μόνο στους επισκόπους και φανταστείτε πόσο Άγιοι είναι αυτοί όταν τους λένε Άγιους, φοβερό πράγμα. Βέβαια, η εντολή είναι να γίνουμε Άγιοι, γιατί και ο Θεός μας είναι Άγιος, αλλά και όχι μόνο, να αντιγράψουμε κιόλας, να μιμηθούμε τον Χριστό. Πώς αντιγράφει ένα παιδάκι την ορθογραφία του, έτσι κι εμείς. Πώς ένα ζωγράφος τον καθηγητή του, έτσι κι εμείς. Να αντιγράφουμε πρέπει. Ποιο να αντιγράψουμε. Να αντιγράψουμε ποιον. Να αντιγράψουμε τον Χριστό. Και φυσικά, μέσω από εκεί θα γίνουμε Άγιοι, με τις ευεργεσίες μας, με τις καλοσύνες μας, με την αγιότητά μας. Θα πει κανείς, έλαβε Πάτερ τώρα, τι σημασία έχουν αυτά τα πράγματα. Εδώ στην εποχή που ζούμε, λίγο να κλέψουμε, λίγο να περάσουμε καλά, λίγο εκείνο. Τώρα έτσι είναι, λέει το πράγμα. Μάλλον που δεν είναι έτσι. Και λέει και ο άλλος, τι σχέση έχουν αυτά με την Αποκάλυψη. Πες μας, ποιο κόμμα θα βγει σε άλλες εκλογές. Πες μας τα σχίστα μνημόνια. Θα αλλάξει η Μακεδονία όνομα. Θα πάρουμε την πόλη. Πάμε τώρα στα πιο σοβαρά. Πνευματικό ζήτημα. Θα την πάρουμε την πόλη. Τι να λέμε μετά, απογοητεύεσαι και μετά λες, α, θα πάρει και την πόλη σου. Και το αυτό σου και. Επειδή όμως υπάρχουν αυτές οι φράσεις, όπως σας είπα την προηγούμενη, ότι εγώ έχω το κλειδί και προσέξτε πώς το λέει. Άμα ανοίξω, δεν μπορεί να κλείσει κανείς. Και άμα κλείσω, λέει, πάλι δεν μπορεί να ανοίξει κανείς. Ένα, αυτά, όταν έχεις την ελπίδα σου στον Χριστό, σε δίνουν κουράγιο και όταν βλέπεις επισκόπου σαν αυτό, ο οποίος, προσέξτε, δεν ζούσε για τον εαυτό του, αλλά ζούσε για να κάνει χριστιανούς, ζούσε για τους άλλους, ο μόνος σκοπός του ήταν πώς θα μεταδώσει αυτό που είχε και στους άλλους, έτσι, και φυσικά είχε, γιατί ξέρετε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορεί σαν επίσκοπο να είναι πολλαπλάσια, αν την καλλιεργήσει. Και μάλιστα, όχι μόνο τον υποστηρίζει, αλλά του λέει παρακάτω στον 9 στίχο, ότι για τους Ιουδαίους τους οποίους έχεις εκεί, τη συναγωγή του Σατανά δηλαδή, γιατί είχε και αυτός, όπως και στη Σμύρνη. Ήταν συναγωγές μεγάλες, μαζεύονται. Τι θα κάνω, θα την εξαφανίσω, αλλά προσέξτε πώς, επειδή είσαι τόσο καλός, θα κάνω να αναγνωριστείς από τους εχθρούς σου. Δηλαδή, στην ουσία, θα γίνονται χριστιανοί και αυτοί. Θα σε προστατεύσω και μάλιστα θα σου δώσω το στέφανο. Ότι ετήρησα τον λόγο της υπομονής μου, καγώς ετηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού, της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης, πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Να η απάντηση. Σας λένε, ή διορτάστε ή ακούτε, τέτοιος παγκόσμιος πόλεμος, θα λιώσουν οι πάγοι, τι άλλο, θα μας κάψουν, θα μας φάνε οι Τούρκοι από εδώ, οι τέτοιοι από εκεί, το πατάει εδώ. Θα σε προφυλάξω, λέει, από τον πειρασμό που έρχεται στην οικουμένη όλη. Και όχι μόνο αυτό, του λέει στον 10ο στίχο, έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Δεν λέμε κάποιον, έλα γρήγορα. Κράτιο έχεις ή να μην δεις λάβει το στέφανό σου. Κάνε λίγο υπομονή ακόμα. Γιατί ούτως ή άλλως ο κόπος που κάνουμε είναι λίγος. Με ποια είναι το λίγο. Περνάνε τα χρόνια, έτσι δεν είναι. Ούτε καταλάβουμε πώς περάσαν τα χρόνια. Και τα δύσκολα και τα εύκολα.
Κάνε λίγο υπομονή ακόμα, λέει, γιατί μετά η ανταμοιβή είναι πολύ. Θα σε κάνω στήλο εν το ναό του Θεού μου, λέει στο 12ο στίχο. Και θα γράψω, λέει, πάνω σου τρία ονόματα. Ακούστε. Το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου και το όνομά μου το κενό. Τρία ονόματα. Τι είναι το όνομα του Θεού που λέει θα σου γράψω το όνομά μου. Ε, τι είναι, δεν καταλαβαίνετε. Το όνομά του είναι Θεός. Σαν να λέμε σφραγίδα θα πάρουμε και θα λέει αυτός είναι δικός μου. Τι άλλο θέλεις. Δεύτερον, το όνομα της πόλεως. Ε, θα λέει η σφραγίδα μέσα. Αποστολή στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι. Πάει, τελείωσε. Σφραγίστηκε αυτό. Και το τρίτο, το όνομα το κενό, ξέρετε ποιο είναι. Που το έχουμε όλοι και στην ουσία δηλαδή έγινε, θα λέγαμε αυτό εδώ. Ποιο. Μα και μας φράγισε με το όνομά του και με το που θα πάμε, ξέρουμε που θα πάμε και που θέλουμε να πάμε και με το όνομα Χριστιανό, στο οποίο τώρα να πάμε και το συζητήσουμε κάπου, έχουν οι άνθρωποι εντελώς άσχετη ιδέα περί αυτού, όπως και περί της Εκκλησίας. Τι είναι η Εκκλησία, είναι δεσπότης. Αυτό ξέρει ο κόσμος. Και αυτό ξέρουν και οι άρχοντες και ο λαός. Τι είναι λοιπόν με την ίδια έννοια Χριστιανός, ας πάει στην Εκκλησία. Εδώ όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Χριστιανός είναι αυτός που έχει τη σφραγίδα. Και ξέρετε τι είναι η σφραγίδα. Δεν θα τον πειράξει κανείς. Γιατί θα έχει αυτή τη σφραγίδα. Θυμάστε τότε που έχουμε, το έχουμε κάνει το μάθημα του σχετικό. Τι είπε ο άγγελος. Τι είπε ο Θεός. Πάνε πες τους να βάλουν ένα κόκκινο σταυρό έξω από την πόρτα και τότε που θα έρθει ο άγγελός μου να πάρει τα παιδιά των Αιγυπτίων τα πρωτότοκα για να τα σκοτώσει, ήταν η μια από τις πληγές του Φαραώ, εκεί που θα έχει σταυρό κόκκινο, δεν θα. Να, εκεί που θα γράφει Χριστιανός, δεν θα πειράξει κανείς. Γιατί λένε μερικοί, μα τι θα κάνουμε στα δύσκολα χρόνια, στο χάραγμα, στο αυτό. Αυτό θα κάνουμε. Όπου γράφει Χριστιανός, θα πάει στη σπηλιά, θα πάει στο χωριό, θα πάει στο δάσος, πού θα πάει. Δεν θα τον πειράξει. Ε, λέει, αρκούδες δεν έχει, μα αυτό λέμε, η αρκούδα θα τον πειράξει. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι δεν γινόταν. Πείραζαν οι αρκούδες τον Αδάμ και την Εύα. Οι ελέφαντες. Δεν είχε ελέφαντες στον παράδεισο. Δεν είχε μαμούθ. Δεν είχε φάλαινες. Δεν είχε ο πάντα. Όλα. Τον πείραζαν. Όχι. Γιατί δεν τον πείραζαν. Δεν είχε λιοντάρια. Πείραξε και ένα λιοντάρι τον Αδάμ και την Εύα. Γιατί. Γιατί ήταν σφραγισμένος. Καταλάβατε. Και φυσικά πάντα, αυτό ξέχασα να σας το πω, σε κάθε εκκλησία γράφει στο τέλος, ο έχουν ους ακουσάτο ή το πνεύμα λέει της Εκκλησίας και φυσικά αντιλαμβάνεστε δεν πρόκειται περί της ακοής αλλά περί της πνευματικής ακοής. Δηλαδή με λίγα λόγια, αν κανείς από εσάς που θα προστρέξει και στο βίντεο να το πατήσει να το δει δεν έχει πνεύμα Θεού και αυτή Θεού δεν θα καταλάβει τίποτα. Τίποτα, μα λέει είναι δυνατόν. Πώς δεν είναι. Δεν είναι τον επίσκοπο Σάρδεν που ήταν και επίσκοπος, θα πάρετε τι έτσι, από το τι είναι η χάρη του Θεού. Δηλαδή αυτό σταύρωνε για να γίνει κάτι και θα πάρει την επίσκοπη έγκυνα. Βλέπετε, είναι. Είναι φυσικά και είναι δυνατόν να γίνει σε όλους μας, αν δεν έχουμε έργα. Τι είναι τα έργα, το είπα και νωρίτερα. Αυτά που θα σε ξυπνήσουν, αυτά που θα σου δώσουν χάρη, αυτά που θα σου δώσουν ευρύγωση για να πιάσεις τα νοήματα που έρχονται και αυτά που έρχονται και τις ιδέες που έρχονται και τα μηνύματα που έρχονται. Πώς θα τα πιάσεις άμα είσαι κοιμισμένος. Πώς κοιμάμαι. Κοιμάμαι με το να μην ζω τη μυστηριακή ζωή, έτσι, η οποία επισφραγίζεται όπως είπαμε την ομολογία. Αλλά ούτε η ομολογία μόνη της κάνει τίποτα, ούτε το να εξομολογήσει, να κοινωνάς, να προσεύχεις, να διαβάζεις, να τρέξεις από εδώ και από εκεί, να βοηθήσεις τον άλλον, κάνει τίποτα εφόσον δεν έχεις την ομολογία. Και εφόσον δεν έχεις τη σωστή πίστη, την ορθή πίστη. Όλα αυτά βλέπετε, και τώρα θα τελειώσουμε κιόλας τον τελευταίο επίσκοπο, αναλύονται εδώ, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ποιες είναι λοιπόν οι λιχνίες. Ποιες θα μας δείξουν το φως. Πώς θα τελειώσουμε τη ζωή μας. Και αν δεν προλάβουμε, θα δούμε τη Δευτέρα Παρουσία,
όντας σε αυτόν τον κόσμο. Αν δεν προλάβουμε, θα τη δούμε από τον άλλο κόσμο. Από την στρατευόμενη εκκλησία ή από τη θριαβεύουσα, ανάλογα. Πώς θα γίνει αυτό, αν δεν έχουμε αυτή, κι αν μας αρέσουν τα ευχάριστα μόνο. Πέστε ένα καλλιτεχνικό θέμα, πάτε, τι είναι αυτά όλα συνέχεια. Αποκάλυψη, ψαλτήρια, αγίες γραφές, άγιοι, εκείνο το άλλο. Πέστε κάτι έτσι, ξέρω εγώ, για τη βυζαντινή τέχνη, ας πούμε. Για τον φορκτορικό πλούτο, τον πολιτισμικό μας, για τις καριάτιδες, για το... Πέστε, για τις εικόνες κάτι, για τα βυζαντινά μνημεία. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα θα μας ρωτήσει ο Θεός πόσα τούβλα χτίζετε, πόσες εκκλησίες, πόσα μνημεία. Την Αγία Σοφία την πήρατε, την Αγία Σοφία. Α, δεν έχει παράδεισο χωρίς την Αγία Σοφία. Πόσο λοιπόν, και καλλιεργούνται αυτά δυστυχώς μονίμως και μάλιστα, να το πω έτσι, με την επικουρία πολλών πνευματικών χρημάτων σε θρησκευτικούς κύκλους όλα αυτά. Γιατί, γιατί επιστρέφουν πάλι εκεί, καταλάβετε. Τελικά όλα επιστρέφουν στο τσουβάλι μέσα, στον κορβανά και γεμίζει εκεί μέσα αυτό. Γιατί, γιατί αυτό είναι το, η επιδίωξη αυτή είναι. Ενώ βλέπετε εδώ, ενώ μας οδηγεί σε ένα μεγάλο χώρο στον οποίο θα δούμε το μεγάλο φως, δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε τι, τα έργα. Πίστη χωρίς έργα, τι είναι, απιστία. Θεωρητικά και ο διάβολος ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο Θεός. Δεν έχει έργα όμως, μηδέν. Είναι αυτό είναι. Και γιατί κατηγορεί τους επισκόπους, ποια είναι η δουλειά των επισκόπων, τα έργα. Λέει ο άλλος, καλός είναι, ναι, αλλά τι, ποια είναι τα έργα. Μπορεί και ο επίσκοπος Σάρδερ να ήταν όμορφος, ψηλός. Να μπαινε στη λειτουργία μέσα και να κοιτούσαν ωραία λαμπό. Και να έψαλε ωραία. Να έκανε. Και. Και. Και είναι το νόημα. Και ήταν εκείνος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, 1,50, στραβό λίγο το κεφάλι του, γένεια δεν είχε, φαλακρός ήταν. Και άμα έμπαινε μέσα στην εκκλησία, έπαινε φωτιά. Και άμα έλεγε εκείνη την ώρα, κάντε αυτό, το κάνουν όλοι μέσα. Αυτό. Και τέλος πάντων να τελειώσουμε τον επίσκοπο της Λαοδικίας, έτσι, η οποία και αυτή ήταν ελληνική πόλη, οι περισσότερες φυσικά από αυτές που ήταν ελληνικές πόλεις, τις είχαν κάνει οι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι κόψαν την πίτα και πήραν καθένα σε πάνω κομμάτι. Ο Αντίοχος ο δεύτερος λοιπόν την είχε χτίσει, διάβολος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή η πόλη, θα δούμε στο κείμενο, ενώ ήταν σπουδαία και μεγάλη και κέντρο εμπορικό, δεν είχε καθόλου πνευματική ζωή. Και το παράδοξο είναι ότι ιδρύθηκε η εκκλησία εκεί από τον Απόστολο Παύλο, έτσι, η εκκλησία της Λαοδικίας. Και μάλιστα ο πρώτος επίσκοπος ήταν ο Άρχιπος. Τον έχουμε ακούσει πολλές φορές, τον Απόστολο Άρχιπο. Καμία κίνηση πνευματική. Καμία. Ας δούμε όμως το κείμενο λιγάκι. Και το αγγέλο της Ελαοδικία Εκκλησίας γράψουν. Τάδε λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Λέξεις κλειδιά. Ο μάρτης ο πιστός και αληθινός. Ο Αμήν. Αμήν σημαίνει. Όταν λέμε τέλος, τι λέμε τέλος, τελείωσα, δηλαδή γεμίσαμε τα πάντα. Και η αρχή της κτίσεως του Θεού. Βέβαια αυτή την τελευταία λέξη τη χρησιμοποιούν για κουβάδες για να πούν προσέξτε τι άνθρωποι ρε παιδί. Αλλά με είσαι του διαφόρου. Α, κοίταξε τι λέει η Αποκάλυψη, λέει. Ο Χριστός είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Άρα είναι το πρώτο κτίσμα, άρα είναι άνθρωπος. Τι λένε για κουβάδες, καταλάβατε. Γι' αυτό λένε, αν πάρεις την Αγία Γραφή και την διαβάσεις μόνος σου, θα γίνει σίγουρα για κουβάδες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έπαθε αυτός και ήταν και αυτός πεθαμένος.
Αυτό που είχε αυτός, παιδιά, ήταν πολύ χειρότερο. Και αυτό ίσως τον έχει και τελευταίο. Δεν είχε αυτογνωσία. Δηλαδή, νόμιζε ότι ήταν και καλός. Για ποιον την πάει η καμπάνα. Εμ δεν έκανε τίποτα, άντε ο Σάρδεν μπορεί και να καταλάβει. Εμ δεν νόμιζε κιόλας ότι τι έκανε και μάλιστα νόμιζε ότι ήταν και καλός. Ήτανε, λέει, γεμάτος, θα το πούμε στο κείμενο βέβαια, αλλά τι λένε οι ερμηνευτές, γεμάτος κακία, φθόνο, καχυποψία, καινοδοξία, υπερηφάνεια, αλαζονία, εγωισμό, εμπάθειες, τεμπελιές, εχθρότητες, χλιαρότητες. Τον ξέρεις, φυσικά. Και εγώ τον ξέρω. Ναι, λέγεται Μιχάλης. Λέγεται Μιχάλης. Καταλάβατε. Και μπορεί να λέγεται και Ιωάννης, μπορεί να λέγεται και οτιδήποτε. Αλλά προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Λέει στο 15 στίχος, δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός. Άρα τι είσαι. Χλιαρός. Και ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Θα σε κάνω με το. Γιατί είσαι στάσιμος, χλιαρός και ανορεκτικός, θα λέγαμε εσύ. Τι είναι το ανορεκτικός, παραδείγματος χάρη, προσέξτε. Προσευχή, ψωμολόγηση, νηστεία, υπογραφές, δεν κάνω τίποτα. Να λέμε και σύγχρονα πράγματα, σύγχρονες καταστάσεις. Τι, να δώσω, ας πάω να δώσει ο άλλος που έχει. Καταλάβατε. Αυτό είναι ο ανορεκτικός χριστιανός. Πάμε με ταινία να δούμε. Τώρα τι έχει. Έχει μοντομπάσκετ. Το δεν έχει τώρα. Άρα να δούμε τον αγώνα. Κατά τα άλλα. Και μάλιστα προσέξτε, επαναλαμβάνω. Μην το πάρετε ότι ο επίσκοπος έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Ναι, ωραία. Αλλά άμα είσαι πατέρας, δεν έχεις ευθύνη μεγαλύτερη. Και τα παιδιά σου βλέπουν ότι δεν κάνεις τίποτα. Άμα είσαι μάνα, δεν λέγαμε προηγουμένως, η Εζάβελ έκανε τα μισά παιδιά, τα πήρε μαζί της, τα έκανε δρολά της. Και μπορεί να είναι και μικρά, μπορεί να είναι και μεγάλα. Τι σημασία έχει. Θα σε κάνω λοιπόν με το, γιατί, προσέξτε, γιατί δεν είσαι ούτε προσευχόμενος, ούτε αγωνιστής, αλλά ούτε ηρεμία έχεις μέσα σου, ούτε αγιοσύνη, ούτε ανεξικακία, ούτε ταπείνωση, ούτε τίποτα. Και επαναλαμβάνω, αυτός ο άνθρωπος νόμιζε ότι τα είχε όλα αυτά. Και αυτό δεν είναι μεγαλύτερη πλάνη απ' όλα. Μπορεί να διορθωθεί αυτός ο άνθρωπος. Και τι έλεγε, προσέξτε. Ότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πεπλούτηκα και ουδενός χρειανεύω. Έλεγε αυτός ο καημένος, ο ταλέπορος, ότι εγώ είμαι εντάξει τώρα πλέον. Είμαι πλούσιος, προσέξτε, όχι από λεφτά. Από πνευματικά χαρίσματα. Και ούκ είδας ότι εσύ ο ταλέπορος και ο ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Φυσικά, άμα τα έπρεπε, δεν θα ήσουν αυτό που είσαι. Τι είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος, είχε πάθει μία αυτάρκεια. Νόμιζε ότι έκανε πέντε πράγματα, αυτό είναι, σώθηκε. Νόμιζε ότι τα έκανε μία περίοδο της ζωής του, άρα φτάνουν και για όλες τις περιόδους. Ενώ τι έκανε μια γη μας, Μέγας Αντώνιος, πέθαινε 100 τόσο ετών. Ήταν πλήρης χαρισμάτων και με νίκησε επί του διαβόλου. Και του λέει ο διάβολος τελευταία στιγμή, με νίκησε Αντώνιο. Και λέει αυτός, περίμενε, όχι ακόμα. Να πεθάνω τότε και μετά. Έτσι λέγανε οι Αγίοι μας. Αυτός λοιπόν εδώ είναι το είδος του χριστιανού, προσέξτε τώρα εγώ που σας λέω, ο οποίος αφού μπήκε στην Εκκλησία, νόμιζε ότι τελείωσε. Μόλις άρχισε να κηρύττει και πέντε πράγματα έτσι και από αυτά που διάβαζε, όπως να είναι και όπως να είναι και σ' όποιον να είναι, είπε, α, τώρα εγώ είμαι εντάξει. Μετά έκανε και όταν δίνει δώρο το Άγιο Πνεύμα στην αρχή, ξέρετε, κάνουμε και προσευχές και νηστείες και πολλά πράγματα. Έκανε μερικά πράγματα, άλλοι, εγώ αγίασα πλέον. Και άρχισε να πίνει και τα κατουλιά του στο τέλος. Γιατί ήταν αγιασμός. Μην γελάτε, το γεροντικό το γράφει αυτό. Για ένα ναβά, ο οποίος πλανήθηκε σιγά σιγά με τον πνεύμα του και είπε ότι τα ώρα μου πλέον είναι θεία κοινωνία, δεν θα κοινωνάω, θα πίνω τα ώρα μου. Δεν έχουμε δει τους χριστιανούς. Πώς δεν έχουμε. Όταν φτάνει κάποιος επίσκοπος, λέω τώρα από εδώ,
για να πούμε και ξένος, να πει ότι εγώ είμαι η Εκκλησία, τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός είναι ο διάβολος, πράγματι, γιατί αυτό είπε και ο διάβολος. Εγώ είμαι Θεός και θα βάλω το θρόνο μου πάνω από τον Θεό και θα κάτσω εκεί. Πώς την πάτησε λοιπόν αυτός, προσέξτε, πώς έφτασε εκείνο το σημείο? Άρχισε σιγά σιγά να χαλαρώνει. Και όταν η χαλάρωση έφτασε να μην μπορεί να ισορροπήσει, συμπλήρωσε τη χαλάρωση με τους επένους που του λέγανε οι άλλοι και έλεγε αυτός για τον εαυτό του. Και εκεί συμπλήρωνε με το μυαλό του. Λοιπόν, αφού δεν κάνω τίποτα, θα μιλάω συνήθεια για μένα για να συμπληρώνω. Και επειδή τον μιλούσαν και άλλοι, οι οποίοι τον κοροϊδεύαν κιόλας, ξέρετε το μύθο του Εσώπου με τον κοράκι και την έλεπο, και σας είπα πολλές φορές, τα κακά λόγια που σας λένε να μην τα φοβάστε. Τα όμορφα να φοβάστε που σας λένε. Βέβαια, επειδή θέλω να τα εξηγώ όλα, όχι τον έπαινο που θα σου πει κάποιος ευχαριστώ ή είσαι πολύ καλός ή αυτό, αυτά τα επαναλαμβανόμενα να φοβάσαι, χειρότερα τους επένους από τις ύβρις και τις συκοφαντίες, γιατί εκείνα έχουν πνευματικό μισθό. Έφτασε λοιπόν αυτό σιγά σιγά για να συμπληρώσει, επειδή δεν ήθελε να δουλέψει, για να συμπληρώσει τα έργα του, άρχισε να λέει λόγια. Και μετά τα λόγια που έλεγε, άρχισε να συμπληρώνεται, θα λέγαμε, το κενό που είχε, γιατί δεν μπέλεσε κάποια στιγμή και έλεγε, τώρα δεν κάνω, κάθαμε. Να τα συμπληρώνουμε τις φήμες. Γιατί κάποιοι γλύφτες πήγαιναν και το γλύφαν και αυτός νόμιζε ότι είναι καλό. Και φτάνουμε στο σημείο να του συνιστά ο Κύριος, ο οποίος λέει ένα πατερικό κείμενο, διασκορπίζει τα οστά των ανθρωπαρέσκων ανθρώπων, αυτόν ο οποίος ζητάει τον έπαινο του ανθρώπου, τον κάνει σκόνη τα κόκαλά του, προσέξτε, τον εξαφανίζει από προσώπου της γης, του συνιστά, με τρόπο πάρα πολύ έτσι αυστηρό, τι, προσέξτε, συμβουλεύωση αγοράσε παρεμού χρυσίων πεπυρωμένων εκ πυρός ή να πλουτίσεις. Πλούσιος είσαι, του λέει. Τίποτα δεν είσαι. Για να πλουτίσεις θα αγοράσεις από μένα, του λέει ο Χριστός. Και αντιλαμβάνεστε. Αν να κάνεις εμπόριο με τον Χριστό, είσαι σίγουρα κερδισμένος. Αν κάνεις εμπόριο τον Χριστό, τότε θα σου κάνει τι, τα είπαμε, διεσκόρπιστε ως τα άνθρωπα αρέσκουν, θα σε κάνει σκόνη του τέλους και θα σε κάψουν και όλα σε πετάξουν στη θάλασσα. Όταν όμως αγοράζεις από τον Χριστό, είσαι σίγουρα κερδισμένος. Γιατί? Γιατί ο Χριστός είναι βασιλιάς. Φανταστείτε τώρα ένα βασιλιά στο παζάρι. Πάνω του δώσεις ένα, θα σου δώσει πάρει 100, θα σου πει. Τι θα κάνω? Έτσι κάνει ο Χριστός. Μετά, τι του λέει? Και η μάτια λευκά να αγοράσεις ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η αισχύνη της γυμνότητός σου. Κάνε δουλειά, λέει με λίγα λόγια. Μη λες λόγια. Κάνε έργα και κρύφτα κιόλας μερικά. Να είναι κρυμμένα και δεν χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος. Κάνε εσύ αυτό που ξέρεις. Ή μάλλον αυτό που ξέρεις είναι να κάνεις υπακοή στον Θεό. Και τελειώνοντας του λέει και κολύριον. Βλέπω το κολύριο από τότε ήταν. Εντάξει, είναι αρχαία ελληνική λέξη. Ή να η χρήση του οφθαλμού σου ή να βλέπεις. Θα σε δώσω λοιπόν, θα αγοράσεις από μένα και θα σε δώσω, προσέξτε. Και θα σε δώσω τι? Χρυσίων πεπυρωμένων, η μάτια λευκά και κολύριων να βάλεις, γιατί δεν πας καθόλου καλά. Αν όμως ήταν τώρα σήμερα αυτή η φράση, θα έλεγε κάποιος. Ονόματα δεν λέμε, έτσι. Δεν πειράζει, μουσουλμάνος είσαι πάνω από τον ημάμι, θα σε δώσει φως. Παπικός είσαι πάνω από τον Πάπα, θα σε σώσει ο Πάπας. Προτεστάντης είσαι πάνω στον Πάστορα, θα σε σώσει ο Πάστορας. Δεν πειράζει, όλοι οι ίδιοι είμαστε. Πώς θα γίνει, γιατί λέει ο Άγγελος, από μένα θα αγοράσεις, μόνο από μένα. Γιατί το λέει? Δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί άλλο να μιλήσουμε ξεκάθαρα? Μόνο από μένα θα αγοράσεις. Δεν υπάρχει η θεωρία των κλάδων. Όλοι έχουν μια υπόθεση σωτηρίας. Από όπου και να πας, θα σωθείς. Μα πώς? Άμα ήταν, θα σου έλεγε αγόρασε από παντού. Όχι, μόνο από μένα θα αγοράσεις. Και όταν λέμε μερικά πράγματα έτσι και κατά αναλογία πάντοτε, έτσι, πρέπει να τα παίρνετε σοβαρά. Από πού να αγοράζετε
Έτσι. Γιατί αν αγοράσετε από παντού, τότε δυστυχώς το έχουμε ζήσει εμείς εδώ πέρα, θα πάρετε, να μην πω και εγώ τι. Και τελειώνω, όπως σας είπα, οι 7 λιγνίες μέχρι τα 3 πρώτα κεφάλαια της Αποκάλυψης, που ο Άγγελος δίνει στους επισκόπους με το εξής. Γιατί τι είναι η Αποκάλυψη, τελικά είναι ένα κείμενο παρακλητικό να μας παρηγορήσει, μας αποκαλείται στην ουσία τον Θεό και πάλι, ο οποίος τι είναι, η παρηγοριά μας. Αλλά ο Θεός δεν μας κοροϊδεύει παράλληλα, μας δει θα περάσει εκείνο και τελικά εγώ είμαι το πάλι. Ενώ αν ένας μας κοροϊδεύει θα μας έρθει εμείς να αναχωριέσαι. Καλή είναι η ζωή. Μας προφυλάσσουν οι πολιτικοί μας, εμείς δεν έχουμε πει. Έχουμε βουλευτάς, έχουμε υπουργούς, έχουμε δημάρχους. Μας κάνουν αυτοί, εμείς δεν έχουμε πει. Και όταν έρθει το χαραγματάκι, πάρε το καλό, θα εξυπηρετηθείς. Α, εσείς νομίζετε ότι αυτά θα τα πούνε πολιτικοί. Όχι, δεσποτάδες θα τα πούνε. Α, μπερδευτήκατε, ναι, φαντάστηκε. Ναι. Οι δεσποτάδες θα τα πούνε αυτά. Οι άγγελοι των επισκοπών αυτών, αυτά θα πούνε. Ενώ ο άγγελος του Θεού λέει άλλο. Αλλά, τελειώνοντας όλο αυτό, μας λέει, εγώ σου σαν φιλό, προσέξτε αυτά τα τελευταία λόγια, ελέγχω και παιδεύω. Δηλαδή πάλι προσέξτε, ενώ είναι για σκότωμα μερικοί από αυτούς, πάλι πώς τους λέει στο τέλος. Εγώ λέει σας κάνω έλεγχο γιατί σας αγαπώ. Ζήλευε ουν και μετανόησον, του λέει. Και όταν λέμε ζήλευε εδώ, δεν τον προτρέπει να ζηλέψει, το προτρέπει να έχει ζήλο. Και μάλιστα σε χρόνο προσέξτε, εξακολουθητικό, όχι ζήλεψον τώρα, ζήλευε συνέχεια, ξύπνα, μετανόησε. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω, εάν τις ακούσει τις φωνής μου και ανοίξει την θύρα και εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Αυτό το χωρίο του τρίτου κεφαλαίου 20 στίχος έχει γίνει και εικόνα, που ξέρετε, είναι ο Χριστός, χτυπάει την πόρτα και λέει άνοιξε να κάτσουμε μαζί να φάμε και εσύ να φας μαζί μου και να περάσουμε ωραία. Κρούει λοιπόν ο Χριστός και λέει στο τέλος, αν της μου ανοίξει, αν ακούσει τις φωνές μου και ανοίξει τη θύρα, εισελεύσω προς αυτό και δειπνήσω και κάνω και δείξω πώς όμως έτσι, να τα πούμε και αυτά και να τελειώσουμε εδώ. Στο τέλος θα σας πω τον τελευταίο στίχο, αλλά όλα αυτά για να γίνουν που λέει, να τον ανοίξουμε, να έχουμε έργα, να μην είμαστε πεθαμένοι, θα γίνουν βέβαια και από μόνα τους, παραδείγματος χάρη, με το κήρυγμα που θα ακούσουμε, με τις δυσκολίες που θα περάσουμε, αρρώστιες, προβλήματα, δοκιμασίες, παντός είδου κτλ. Με τα έργα μας, και όταν λέω έργα, το έργο του Θεού ποιο είναι, να βοηθήσουμε τον άλλον, έτσι, αυτό είναι το έργο του Θεού. Αλλά θα γίνει και με άλλους τρόπους, έτσι. Δηλαδή πώς θα το ανοίξουμε να μπει μέσα μας και να μπει στο σπίτι μας και να είναι μαζί μας. Τα λέμε πάλι μια φορά ακόμα. Μερικοί νομίζουν, όπως σας είπα, ότι θα νομίζουν ότι αυτή η ομιλία θα μας πει συνταρακτικά γεγονότα, εξωγήινοι θα έρθουν κτλ, σεισμοί και αυτά. Και εγώ σας λέω και πάλι, αυτό για να ανοίξει η πόρτα το οποίο προτρέπει ο Χριστός στον 20 στίχο, θα γίνει με το να του δώσουμε την καρδιά μας και αυτά είναι με το να του δώσουμε τις αμαρτίες μας, με το να αγαπήσουμε την προσευχή η οποία είναι επικοινωνία μαζί του και να το πω για να μην λέω πάλι έτσι ένα και ένα, με την περιεκτική πνευματική ζωή η οποία αποδεικνύει ότι είμαστε εκεί. Ούτε αν είμαστε ομολογητές επιτρέπεται να χαλαρώσουμε, ούτε αν είμαστε τακτικοί επιτρέπεται να μην ομολογήσουμε. Και τα δύο πράγματα. Για να δεις αποκαλύψεις και θαύματα Κυρίου και να είσαι έτοιμος όπως λέει εδώ και για να μην έρθεις σαν κλέπτης στη νύχτα, αλλά να ξέρεις εσύ πότε θα έρθει ή θα σε προειδοποιήσει, πρέπει αυτά να τα κάνεις. Έτσι. Λειτουργία είναι, ευχέλιο είναι, μυστήριο είναι, τα ξέρουμε τα 7 μυστήρια, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ.
Γι' αυτό και κάποια στιγμή Ιησούς έλεγε έχουν τα 7 πνεύματα, έτσι, μπορούν να μιλούσε γι' αυτό, αν και είπαμε και άλλη φορά ότι τα 7 μυστήρια καθιερώθηκαν κάποια στιγμή, δεν ήταν από την αρχή. Πρέπει λοιπόν ο ένας με τον άλλον να βοηθούμαστε κυρίως αυτό. Και τα άλλα καλά είναι. Θα βοηθήσει τον άλλον και υλικά και ηθικά και τα λοιπά, ναι, ωραία, αλλά πιο πολύ να βοηθάμε ένας τον άλλον σε αυτά. Γιατί αυτό το πνεύμα ζητάει. Και αυτό θα δώσει και στον Νικόν. Ποιος είναι ο Νικόν? Αυτός που θα νικήσει στο τέλος. Θα του δώσει λοιπόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, που ως καγώ νίκησα και εκάθισα. Έτσι. Το βλέπετε στο τέλος. Θα κάνετε λίγο όπως έκανα εγώ. Τι έκανα εγώ? Πέρασε όλη τη ζωή μου με το να βοηθάω τους ανθρώπους. Κήρυξε το Λόγο του Θεού. Και στο τέλος σταυρώθηκα. Και αυτό θα κάνετε κι εσείς. Για να πάτε εκεί που πήγα κι εγώ. Πού πήγα εγώ? Ως καγώ ενίκησα και εκάθισα. Θα καθίστε κι εσείς εκεί, σαν να λέει η καρέκλα είναι μεγάλη, χωράει από όλους. Έτσι. Και ο Ιωχον ους ακουσάτου τι το Πνεύμα λέει της Εκκλησίας. Και φυσικά έτσι τελειώνει το τρίτο κεφάλαιο και όλα τα κεφάλαια θα τελειώσουν έτσι, για να πάμε αργότερα στο επόμενο και να αρχίσουμε να ανοίγουμε τις σφραγίδες τώρα, έτσι. Μέχρι τώρα ανοίξαμε τις λιχνίες της Αποκάλυψης, μετά θα πάμε στις σφραγίδες και έχει ο Θεός, ελπίζω τουλάχιστον, επειδή τα πράγματα είναι πολύ αποκαλυπτικά εδώ, να ξυπνήσουμε διαμέσω της Αποκαλύψεως. Αν δεν έχουμε ξυπνήσει, εκ του Ευαγγελίου. Προσευχές για τον ναό μας και γενικότερα, δεν λέω ακόμα, θα τα πω σε άλλη σύναξη, και να είμαστε μια αγκαλιά, να σκεφτόμαστε και τους αδερφούς μας που είναι μακριά και εκείνοι να μας σκέφτονται και ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Γεροί να είστε, με το καλό, και καλή σχολική χρονιά να έχουμε για τα παιδάκια.